Σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα του Πάσχα, είναι η μέρα που γιορτάζουμε την Ανάσταση ουσιαστικά, επέλεξα να ξαναδερθώ κοντά στους ανθρώπους πρώτης γραμμής. Στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για το καλό της κοινωνίας, χωρίς ωράριο, χωρίς γιορτές, χωρίς αργίες. Για να τους ευχηθώ να είναι γεροί, να είναι δυνατοί, για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υψηλές κοινωνικές υπηρεσίες για το καλό της πατρίδας. Έτσι λοιπόν και σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών είχα την ευκαιρία, τη χαρά να ευχηθώ από κοντά στα παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα εδώ και εργάζονται κανονικά, χωρίς διακοπή, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για άλλη μια φορά, να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της ελληνικής και της εραϊκής κοινωνίας για όλα όσα μας προσφέρουν. Και μια και σήμερα είναι και ονομαστική μου εορτή, επέλεξα να την γιορτάσω στην ουσία μαζί τους, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε ευχές και να δούμε για άλλη μια φορά πόσο κοντά μπορούμε να είμαστε και πόσο κοντά μπορούμε να είμαστε για να συνεργαζόμαστε για το καλό της κοινωνίας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε χαρά και την τιμή να αποδειχθούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ, του κ. Τάσο Χαρβατζηλίου, να ανταλλάξουμε ευχές. Είμαστε εδώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους που είναι συνεχώς στην πρώτη γραμμή 365 μέρες του χρόνου, 24 ώρες 24ωρο. Χρόνια πολλά, υγεία σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Και μετέπειτα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία να είναι όλοι καλά. Και λόγω των ημερών, και επειδή υπάρχει αυξημένη κίνηση, να ζητήσουμε ακόμα μια φορά προσοχή στους δρόμους, τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν οδηγάμε όταν πίνουμε και προσέχουμε τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Ας αργήσουμε και λίγο, δεν πειράζει, πάμε 5 λεπτά αργότερα, να μην τρέχουμε και να προσέχουμε τους δρόμους. Χρόνια πολλά σε όλους. Από το ΡΟΤΑΦ κέντρο ακολουθεί μήνυμα του βουλευτή κ. Χατζηβασιλείου. Κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη, να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστούμε που και σήμερα, τέτοια γιορτινή μέρα, είστε στον δρόμο για χάρη της κοινωνίας. Σας εύχομαι ολόψυχα να είστε υγιείς και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ναι, Διευθυντή, ευχαριστούμε για τις ευχές, τις οποίες χρόνια πολλά καταποδίδουμε. Ναι, πάμε. Έλα. Κατάλαβα. Γεια. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών για να ευχηθώ από κοντά στους πυροσβέστες μας που σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, είναι εδώ στις επάλξεις. Παραμένουν εδώ επί 24ωρου βάσεως για να μπορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να γιορτάσουμε με τις οικογένειές μας στα σπίτια μας με ασφάλεια και με άνεση, χωρίς να ανησυχούμε για τίποτα. Και ήθελα να τους ευχαριστήσω για όλα όσα όμως φέρει στην ελληνική κοινωνία. Ειδικά ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι οι προσβέστες ήταν οι πραγματικοί ήρωες. Και εύχομαι ολόψυχα να είναι γεροί και δυνατοί για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτή την υψηλή υπηρεσία στην κοινωνία. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Εδώ στο καθήκον πάντα, όπως πρέπει να είμαστε, πάντα στις ανάγκες του πολίτη χρειάστη να είμαστε. Είναι πολύ και ένα μέτρο, άριστο, ποτό, φαΐ, ξενύχτη, για να μην έχουμε καμία απώλεια. Αυτό είναι ευχές μου. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Καλώς ήρθατε. Χριστός Ανέστη. Αληθώ, σε χρόνια πολλά. Με υγεία. Να είστε καλά. Είστε εδώ και κάθεστε τέτοια μέρα και δουλεύετε. Σας καλημερίζω και εγώ από το ΕΚΑΒ Σερών. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία και μεγάλη προσοχή στους δρόμους αυτές τις μέρες. Προσοχή στα ατυχήματα. Δεν πίνουμε, αν πιούμε δεν οδηγούμε.